Σταύρος Ιωαννίδης τώρα μαζί μας κύριε και κύριοι γιατί στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας φαίνεται ότι μπαίνουν αντιπυραυλικά συστήματα όπλα του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών Σταύρο. Φαίνεται εσύ πως η Αθήνα για μία ακόμη φορά ζητά ω πλοίο ενδιάμεση λύση το αντιτορπιλικό Arleigh Berg, ένα ικανότατο αμερικάνικο πλοίο με εκτόπισμα 9.000 τόνου, μήκο 155 μέτρα, και 300 ε, ε, άνδρε ε, πλήρωμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ο οπλισμό, ο οποίο είναι βαρύτατο. Διαθέτει πυροβόλο 127 χιλιοστών, αμυντικά συστήματα φάλανξ που θέλει το πολεμικό ναυτικό, πυράβλου επιφανεία αλλά και αντιεροπορικού πυρά, πυράβλου με μεγάλη εμβέλεια, τορπίλε και ένα οργανικό ελικόπτερο. Στο παρελθόν έχουμε ξανακάνει αίτημα για το συγκεκριμένο πλοίο. Μα έχουν αρνηθεί οι Αμερικανοί, mm. όμω τώρα το Υπουργείο Άμυνα ε, ε, σκέφτεται να το φέρει ω πακέτο μαζί με την πρόταση για τι φρεγάτε δηλαδή για να κατασκευαστούν τέσσερις φρεγάτες στην Ελλάδα, αν επιλέξουμε τις Αμερικανικές, την ε, αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ, αλλά και την συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα FFG, που είναι το πρόγραμμα για τις νέες Αμερικανικές φρεγάτες. Όλα αυτά βέβαια ενδέχεται να ξεκαθαρίσουν μέσα στους επόμενους μήνες. Σε ευχαριστούμε, Σταύρο.